Με τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους πολίτες λίγα λεπτά μετά την κήρυξη του COVID-19 σε πανδημία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε να γίνονται απόλυτα σεβαστές οι οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε όσο άλλες. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Ο στόχος μας είναι απλός. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται και συχνά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμως, κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Ως Πρωθυπουργός όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την άμεση πρόσληψη 2.000 νοσηλευτών και γιατρών με διετή συμβάσεις.